Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή και σύμφωνα με αυτή τη μέρα είπαμε να γίνουν σε όλα τα νοσοκομεία συμβολικές κινητοποιήσεις και με δρόμενα κάποια που θα γίνουν εδώ στο ΑΓΕΠΑ, όπου δεν είναι μόνο μια μέρα γιορτής, αλλά είναι μια μέρα η οποία θα πρέπει πάλι να υπενθυμίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο. Και στον κλάδο όχι μόνο βέβαια της νοσηλευτικής, αλλά στους κλάδους όλους οι οποίοι εργαζόμαστε μαζί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Ο COVID πόσο έχει επηρεάσει τη λειτουργία ενός νοσοκομείου? Ο COVID, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν ήρθατε τώρα, έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι οι ουρές, τώρα να φανταστείτε, ξεκίνησαν τα εξωτερικά ιατρία. Έχει επηρεάσει ότι τόσο καιρό χειρουργία δεν γίνονται, εξωτερικά ιατρία δεν γίνονται. Και όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πραγματικά δεν ξέρουμε πού έχει πάει όλος αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό που φοβόμαστε είναι ότι η ιστορία με το COVID δεν έχει τελειώσει, ούτε σαν υποξιολογικά όπως το αντιμετωπίζουν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά και από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο COVID, είναι η επόμενη μέρα που ζούμε σήμερα, δηλαδή τι θα γίνει με όλες αυτές τις αναμονές που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς πριν το COVID για χειρουργία, για εξωτερικά ιατρία, πού θα πάει όλη αυτή η αναμονή και πού θα πάει τελικά όλος αυτός ο κόσμος. Οι νοσηλευτές και όχι μόνο οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, πρώτον δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά, είναι κακοπληρωμένοι. Οι περισσότερες σχέσεις και προσωπικό που είναι στα νοσοκομεία είναι ελαστικές μορφές εργασίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα COVID και σε οποιοδήποτε άλλο. Γιατί δεν είναι μόνο το COVID. Στα νοσοκομεία υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία είναι γενετικά, μπορούν να είναι υμοξιολογικά επικίνδυνα. Και βέβαια υπάρχουν και κατηγορίες μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο που εργαζόμαστε μαζί, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι όχι απλά δεν είναι στα βαρέα και αντιγυνά, δεν παίρνουν ούτε καν το επίδομα επικινδύνου εργασίας. Λοιπόν, σήμερα, βάσει αυτής της μέρας, λέμε το εξής, ότι ο νοσηλευτικός κλάδος κάτι πάει να περάσει και η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να το διχάσει. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νοσηλευτών που είναι ΔΕΛΤΑ έξω να τους πετάξει έξω, νοσηλευτές οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν ακριβώς τις ίδιες δουλειές, γιατί ο ασθενής δεν έχει ανάγκη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας νοσηλευτή, οι ανάγκες είναι κοινές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά γίνονται διασπαστικά για το κίνημα των υγειονομικών, δεν θα περάσει και θα πούμε κάτι, ότι τα στόματα μπορεί πίσω από τις μάσκες να μην φαίνονται, είναι ανοιχτά. Και από εδώ και στο εξής θα είναι ακόμα πιο ανοιχτά για να λένε τα προβλήματά μας. Ως φυσιοθεραπευτές, έχουμε τη βασική μας παρέμβαση μετά την αποσωλήνωση, προκειμένου να διατηρήσουμε τους αερογούς καθαρούς, αν θέσει χωρίς εμπόδια σε πτήλα κλπ, έτσι ώστε οι ασθενείς μας να μην ξαναδιασωληνωθούν, συμβάλλοντας έτσι και εμείς στην ανάρρωση των ασθενών με COVID. Είμαστε εμείς που ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους πολύ κοντά και πολλές φορές και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητική τους λειτουργία και αν θέλετε και την επανένταξη στην κανονικότητα. Ναι, είχαμε χαρά να ζήσουμε τον πρώτο μας ασθενή που βγάλαμε από τη ΜΕΘ και κληθήκαμε τότε να τον βοηθήσουμε, να τον δούμε να φεύγει περιπατητικός από εδώ. Ζητάμε εδώ και χρόνια βέβαια, έτσι δεν είναι σημερινό, την καταβολή του ανθυγινού μας επιδόματος και φυσικά την κατάταξή μας στα βαρύ και ανθυγινά. Που κατά καιρούς όλοι οι παράγοντες των Υπουργείων Υγείας το κατανόησαν, το δικαίωσαν, αλλά τελικά δεν αποδόθηκε ποτέ η δικαίωση. Get up.